Ο Μάξιμος στον εαυτό του. Να μάθω έπρεπε τα πιο απλά πράγματα στο τέλος, που για δυσκολίες φτιάχτηκαν. Ακόμη και στη θάλασσα ήμουν ανίκανος να τα βγάλω πέρα ή να περπατήσω στο υγρό κατάστρωμα. Η θάλασσα δεν ήταν τελικά μια δουλειά για μένα, μα και στη δουλειά μου ακόμα στάθηκα απόμακρο σε ό,τι πιο οικείο. Άργησα και το ανθρώπινο επιχείρημα δεν με ικανοποίησε και τέτοια αναβολή είναι τώρα της πειθαρχίας η φύση, που όλοι αργήσαμε σε χρόνο αργό και γίναμε πολλοί και ο ένας εύκολα δεν γνωρίζεται. Μα θα μπορούσε, ας βλέπω σε άλλους την ευφυΐα, νόημα να έχει περισσότερο από τις δικές μου αποστάσεις. Την εξυπνάδα δείχνουν κάθε μέρα όσοι κάνουν του κόσμου τις δουλειές και τις δουλειές της φύσης, ενώ εγώ δίχως τη λογική και των δύο τις δουλειές τις έχω κάνει. Διαλόγους έκανα, μίλησα για κείμενα αρχαία και έριξα σοφώς μπορούσα να προσφέρω τις απολαύσεις που ο τρόπος πέρα από τα γνωστά επιτρέπει. Ετούτο έπρεπε να δώσω μια ζωή, αγάπη και μέσα από έναν άνθρωπο τον κόσμο. Τεκμήρια, μα εδώ έξω καθισμένος κοιτάζω σαν άνεμος και ναυτικός, ερευνώντας και χάνοντας κάποια απόδειξη. Του καιρού τα γυρίσματα γνωρίζω και από πού έρχεται και πού πηγαίνει, μα το ανάστημά μου ετούτο το κέρδισα από τη φιλία ή την απόρριψή τους για μένα. Σίγουρα το δεύτερο. Και η αλαζονία μου μήτε μίκρινε μήτε μεγάλωσε από επικοινωνία. Για μια δουλειά που δεν έγινε μιλάω τούτο το πρωί, με τη θάλασσα να απλώνεται ανοιχτά γύρω από τα πόδια μου.